Σας ακούμε, κυρία Ρέπτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα της δωρεάς οργάνων σώματος είναι ένα μεγάλο, επιστημονικό αλλά και κοινωνικό θέμα. Αγγίζει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του ατόμου, τις χρόνιες προλήψεις και προκαταλήψεις, την ανάγκη να συμβιβαστεί κάποιος με δυσάρεστες έννοιες και διαδικασίες. Θρησκευτικά πιστεύω, όχι πάντοτε απόλυτα ξεκαθαρισμένα. Κακή ενημέρωση, χτισμένη σε πρόχειρες φήμες και βεβαίως το έλλειμμα εμπιστοσύνης στο σύστημα και τα πρόσωπα που το διαχειρίζονται. Μία παράμετρο που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Όλα αυτά δημιουργούν μια κοινωνία που επιλέγει να απέχει διακριτικά από τη συνολική προσπάθεια. Και μάλιστα την ίδια στιγμή που βλέπει πολύ θετικά το ζήτημα της δωρεάς οργάνων ως μια πράξη ύψιστης ανθρώπινης προσφοράς. Έχουμε λοιπόν μια αντίφαση η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει. Ενώ η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης είναι μεγάλη, ενώ η εξέλιξη των ιατρικών υλικών, των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των χειρουργικών τεχνικών στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων είναι θεαματική, δεν μας φτάνουν τα ανθρώπινα μοσχεύματα. Οι λίστες παραμένουν μεγάλες. Μαζί με τις λίστες μεγαλώνει και η αγωνία εκατοντάδων συμπολιτών μας. Και έτσι χάνονται καθημερινά και άδικα αμέτρητες ανθρώπινες ζωές. Γιατί η κοινωνία δεν τολμά το επόμενο βήμα και μένει απλά σε μια θετική στάση χωρίς να συμμετέχει ενεργά. Γιατί συμφωνούμε στη δωρεά οργάνων, θαυμάζουμε τη στάση των δωρητών, αλλά δεν γινόμαστε οι ίδιοι δωρητές. Πώς θα πείσουμε τον κόσμο πως πρέπει να επικρατήσει η πράξη της προσφοράς αντί για το φόβο? Σε αυτά τα ερωτήματα νομίζω πως πρέπει να επικεντρωθεί απόψε η προσπάθειά μας. Αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια να αλλάξει ο νόμος για τις μεταμοσχεύσεις. Το Μάρτιο του 2007, οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Διαμαντίδης και Δημήτρης Πιπεριάς, κατέθεσαν μία ανάλογη πρόταση νόμου, η οποία περιλάμβανε μία σειρά από αλλαγές. Η πρόταση τότε δεν οδήγησε στην αλλαγή του νόμου, ούτε σε κάποια άλλη νομοθετική πρωτοβουλία. Αναμφίβολα, χάθηκε χρόνος. Γιατί κάποιες από τις έννοιες που τότε πρότειναν οι συνάδελφοι θα μπορούσαν μέχρι σήμερα να έχουν οριμάσει. Να έχουν από τότε τεθεί μέσα σε ένα σχεδιασμό για να μπορούμε σήμερα να μετρήσουμε τη θέση της κοινωνίας. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί κατά την άποψή μου είναι απλό. Είναι σήμερα οι συνθήκες πιο όριμες για κάποιες αλλαγές? Είναι πιο όριμη η κοινωνία? Γιατί αυτό πρέπει να απαντήσουμε, προκειμένου να δούμε την έκταση των αλλαγών που θα πρέπει να κάνουμε. Εγώ πιστεύω πως είναι. Η δική μου εκτίμηση είναι πως υπάρχει το έδαφος να προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές. Κάποιες από τις αλλαγές που είχαν προταθεί στην παλαιότερη πρωτοβουλία βρίσκονται στο σημερινό σχέδιο νόμου. Αξίζει να τις συζητήσουμε αναλυτικά, έστω και αν υπερβαίνουν τις δυνάμεις της κοινωνίας στο συγκεκριμένο χρόνο. Ωστόσο, αξίζει να συζητηθούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως με την αναλογία του αριθμού των μοσχευμάτων από πτωματικούς δότες που έχουμε ως χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε χρέος να κινητοποιηθούμε άμεσα. Είμαστε καθυλωμένοι σε απογοητευτικά νούμερα. Προφανώς κάτι φταίει. Δεν είναι ζήτημα ευαισθησίας της κοινωνίας, ούτε αλτρουισμού. Η χώρα μας διαθέτει και τα δύο σε μεγάλες δόσεις. Κάτι άλλο φταίει που είμαστε στάσιμοι σε αυτό το θέμα. Αυτός ήταν και ο λόγος της πρωτοβουλίας μου για την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης για το θέμα των μεταμοσχεύσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ευχαριστώ πραγματικά τον Υπουργό για την άμεση ανταπόκρισή του να αλλάξει ο νόμος. Να αλλάξει όπου μπορεί. Όσο μπορεί, όσο μας το επιτρέπει η ελληνική κοινωνία. Το σχέδιο νόμου βασίζεται σε ένα μέρος του και στην ευρωπαϊκή εμπειρία. Άλλωστε, αυτό προκύπτει και από την ενσωμάτωση στο περιεχόμενο του νόμου της σχετικής οδηγίας για την ποιότητα και την ασφάλεια των ανθρώπινων οργάνων προς μεταμόσχευση. Είναι ωστόσο επίσης προφανές πως με κάποιες διατάξεις του επιχειρεί ένα επιπλέον μεγάλο βήμα. Το θέμα όμως είναι πως επιχειρεί αυτό το βήμα λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα χωρών που έχουν πολίτες με αναπτυγμένη συνείδηση δωρητή. Μπορούμε εμείς να κάνουμε το ίδιο? Μπορούμε να δοκιμάσουμε τα ίδια όρια? Έχουν οι πολίτες μας την ίδια συνείδηση στο θέμα ή μήπως χρειαζόμαστε ακόμη χρόνο για να τη δημιουργήσουμε?
Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα θέμα εφαρμογής των διατάξεων που θα ψηφίσουμε. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα δημιουργίας συνείδησης. Και αυτή δεν χτίζεται με πλειοψηφίες σε επιτροπές. Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως έχω μια εμπειρία συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων με φορείς, συλλόγους και πολίτες για αυτό το θέμα. Εδώ και χρόνια ενεργεί συμμετοχή σε πολλές συζητήσεις. Με βάση αυτά, η άποψή μου είναι πολύ ξεκάθαρη. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις αλλαγές που θα ψηφίσουμε, γιατί οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά λεπτές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το σχέδιο νόμου είναι μια πολύ όρθια πρωτοβουλία. Και πως υπάρχουν σε αυτό προτάσεις θετικές, προτάσεις αναγκαίες. Η διεύρυνση, για παράδειγμα, των βαθμών συγγένειας για μεταμόσχευση από ζώντα δότη είναι πολύ σημαντική και ασφαλής, αφού τα πρόσωπα ορίζονται με σαφήνεια, όπως ρητά και εξαντλητικά ορίζονται και οι συγγενικές σχέσεις που μπορούν να κάνουν χρήση του προνομίου του νόμου. Η πρόταση να επιτραπεί σε συγγενείς που δεν μπορούν λόγω ασυμβατότητας να δώσουν μόσχευμα σε ασθενή συγγενή τους, να κάνουν δωρεά προς τον νεό με αντάλλαγμα την πρόταξη του συγγενή τους στην εθνική λίστα υποψηφίων προς μεταμόσχευση, είναι επίσης υπό προϋποθέσεις χρήσιμη. Αναλόγως σημαντική θεωρώ βεβαίως και την ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας και αναφέρομαι κατά κύριο λόγο σε αυτές που δημιουργούν το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας και ποιότητας των μεταμοσχευτικών διαδικασιών. Κάτι που σήμερα λείπει και που έχει διαπιστωθεί πως αποτελεί ίσως από τους κυριότερους παράγοντες που εμποδίζουν τη συνολική προσπάθεια αύξησης του αριθμού μοσχευμάτων. Στο σχέδιο νόμου όμως, υπάρχουν και διατάξεις που είναι κατά την προσωπική μου εκτίμηση μη εφαρμόσιμες. Άλλες που χρειάζονται πολλή συζήτηση και κάποιες που θέλουν βελτιώσεις. Και μιλώ ειδικότερα για την πρόβλεψη, για το συναισθηματικό δότη και για την εισαγωγή της εικαζόμενης συνένεσης. Είναι ρυθμίσεις στις οποίες θα επανέλθω στη συνέχεια της συζήτησης, γιατί αποτελούν χωρίς αμφιβολία τις πιο αμφισβητούμενες και, αν θέλετε, τις πιο ριζοσπαστικές προτάσεις αυτού του νομοσχεδίου. Το σχέδιο νόμου σαφώς αποτελεί μια ευκαιρία να αλλάξουμε κάτι. Είναι όμως πολύ σημαντικό η νέα προσπάθεια αύξησης των δοτών να λάβει υπόψη της την εμπειρία όλων των προηγούμενων ετών. Χρειάζεται να κατανοήσει πλήρως την πολυπλοκότητα του ζητήματος. Είναι σημαντικό να λάβει υπόψη της τις αισθάσεις των πολιτών, τους φόβους αλλά και τους προβληματισμούς τους. Όσο δικαιολόγητοι και αν φαντάζουν σε κάποιον που έχει γνώση του θέματος. Το ζήτημα δεν είναι να υποβαθμίσουμε τα αισθήματα των πολιτών, το πώς νιώθουν, το τι πιστεύουν. Το θέμα είναι να δώσουμε απαντήσεις σε όλα όσα τους κρατούν μακριά από το να γίνουν δωρητές οργάνων σώματος. Πρέπει να καταλάβουμε πως αυτό που ζητούμε είναι να τους ενεργοποιήσουμε. Όχι απλά να συμφωνήσουν με την ιδέα της δωρεάς οργάνων σώματος, αλλά να γίνουν οι ίδιοι δωρητές. Να γίνουν όμως επειδή θα τους το επιβάλλει η συνείδησή τους. Πιστεύω πως δεν υπάρχει πιο ισχυρός σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια από το να εξασφαλίσουμε την αβίαστη στήριξη των πολιτών που θα έχουν πλήρη συνείδηση της προσφοράς τους. Αυτή πρέπει να βρούμε τρόπο να διαμορφώσουμε και με τον νόμο που συζητούμε σήμερα αλλά και με όποια άλλη προσπάθεια χρειαστεί. Η συζήτηση για την δωρεά οργάνων σώματος και τις μεταμοσχεύσεις, ο νέος νόμος που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, δεν μπορούν κατά τη γνώμη μου να έχουν αποτελεσματικότητα αν δεν ενεργοποιήσουμε την κοινωνία. Αποτελούν βεβαίως μια βάση σκέψης και επιχειρημάτων. Δημιουργούν ένα ευνοϊκό κλίμα, αλλά μέχρι εκεί. Η μάχη της δημιουργίας δωρητών δίνεται και κερδίζεται στην επαφή με τους πολίτες. Με τις συνεχείς εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων, με τις δημόσιες συζητήσεις, με ειδική ενημέρωση, με τη συμμετοχή όλων. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους πολίτες απαντήσεις. Να μάθουν και να πιστούν πως ο εγκεφαλικός θάνατος είναι ζήτημα που το έχει λύσει η ιατρική επιστήμη και οφείλουμε να την εμπιστευτούμε. Να μάθουν και να πιστούν πως αν είναι δωρητές δεν κινδυνεύουν να έχουν μικρότερη ιατρική φροντίδα. Να μάθουν και να πιστούν πως όποιος είναι δωρητής οργάνων δεν κάνει μία αμαρτία, αλλά μία πράξη Θεού. Να μάθουν και να πιστούν πως το νομοθετικό πλαίσιο, οι ιατρικές διαδικασίες, το σύστημα μεταμοσχεύσεων είναι διαφανές και αδιάβλητο. Σε όποιο τελικό κείμενο νόμου και αν καταλήξουμε και εκφράζω την ευχή αυτό να γίνει με ομοφωνία, ο αγώνας παραμένει να πείσουμε την κοινωνία.
Εάν εγκαταλείψουμε την προσπάθεια σε ένα απλό νομοθέτημα, τότε αυτό θα έχει μόνο τυπική ισχύ. Είναι βέβαιο πως δεν θα συναντηθεί πουθενά με τους πολίτες, όπως είναι βέβαιο πως θα έχουμε αποτύχει. Θεωρώ λοιπόν εξίσου σημαντικό να δούμε πώς θα διατυπώσουμε στο κείμενο του νόμου με τρόπο δεσμευτικό και όσο το δυνατόν πιο περιεκτικό την ανάγκη μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων σώματος. Ενημέρωση καλά σχεδιασμένη, με διάρκεια, με τη συμμετοχή ανθρώπων του πνεύματος, της επιστήμης, του αθλητισμού, ανθρώπους πρότυπα που μπορούν να διαμορφώσουν συμπεριφορές. Και βεβαίως με μια συγκροτημένη εθνική στρατηγική που θα έχει μετρήσιμους στόχους και δεν θα εγκαταληφθεί. Είναι μια μέγιστη προτεραιότητα για να διαμορφώσουμε μια κοινωνία δωρητών. Μέχρι τώρα καταφέραμε λιγότερα από όσο έχουμε ανάγκη. Πρέπει να συνεχίσουμε για να καταφέρουμε το αποτέλεσμα που δικαιούται η ελληνική κοινωνία. Το οφείλουμε σε αυτούς που περιμένουν στις λίστες της αγωνίας για ένα μόσχευμα. Το οφείλουμε κυρίως στην ανάγκη να νιώσουμε πως λειτουργούμε ως κοινωνία αλληλεγγύης και προσφοράς. Εγώ είναι αυτονόητο πως θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση αυτού του εγχειρήματος, όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια, και για τους τυπικούς λόγους της σημερινής διαδικασίας λέω το προφανές, πως δηλαδή ως Νέα Δημοκρατία ψηφίζουμε επί της αρχής το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Ράπτη, την κυρία Έλληνα Ράπτη, εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από το λαός ειδική αγορητής, η κυρία Ουρανία Παπανδρέου Παπαδρέου.